Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στην Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Γιώργος Θεοδόρου, Δίκης Παργινός. Καλησπέρα, καλησπέρα, δάσκαλε. Γεια σου, Γιώργο. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Έχει γίνει συνήθιο, ναι, για την εκπομπή της Παρασκευής να ασχολούμαστε με αθλητικές υποδομές. Και βέβαια θα πω ότι αυτή η Παρασκευή είναι ενδιαφέρουσα, έτσι. Ναι. Είναι ωραία Παρασκευή. Ξεκινάει όμορφα με αυτά που ακούσαμε. Πολύ όμορφα. Έτσι. Με ευχή όλων να υλοποιηθούν όλα αυτά που ακούσαμε. Βέβαια. Μιλάμε για την ανακοίνωση που έκανε η Δήμαρχος Κερκυραίων, η κυρία Ιδρέου, για την κατασκευή δύο μεγάλων αθλητικών έργων στο νησί. Κάτι το οποίο είναι ευχάριστο και το επιβραβεύουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Πολλά χρόνια έχει να γίνει κάτι στο νησί μας, Γιώργο. Εγώ θυμάμαι από Δήμο της Κέρκυρας. Πολλά χρόνια όχι έχει να γίνει, έχει να ανακοινωθεί. Εντάξει, θέλω να πω ότι ένα έργο που έχει γίνει από το Δήμο ήταν τότε το γήπεδο του Κοντοκαλιού. Επί Δημάρχους Αρλή. Ναι. Τότε έγινε ο συνδετικός Λεωτάπητας. Ναι. Το 2001 είναι αυτό. Ναι, ναι, εντάξει, λέμε σαν έργο που είχε και τους πυλώνες φωτισμού, έτσι. Εντάξει, κι άλλα έγινε όσον αφορά τα δημοτικά γήπεδα. Ναι, εντάξει, λέμε. Αλλά ήταν συγχρηματοδότηση με την Ομαρχία. Ναι. 50-50. Εγώ λέω από Δήμο της Κέρκυρας για έργο, έτσι, που έχει γίνει. Ναι. Εντάξει, ο Δήμος... Έχουν γίνει και περιφερειακά, εντάξει, από Δήμους και τέτοια, αλλά εμείς μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για το Δήμο της Κέρκυρας. Ο Δήμος και γενικά οι Δήμοι... Γιατί, για να μην κάνουμε και λάθη, και στους Καστελάνους... Ναι, εντάξει, έτσι, το έχουμε πει αυτό και τα λοιπά, έτσι, ναι, να μην... Και ο Δήμος και γενικά οι Δήμοι, όταν ήταν καποδιεστριακοί και τα λοιπά, ποτέ δεν έδιναν τον απαιτούμενο σεβασμό στις αθλητικές υποδομές για να προπονηθούν τα παιδιά. Γιατί δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν στο νησί. Αυτά τα γήπεδα του ποδοσφαίρου είναι που υπήρχαν από το παρελθόν όταν τα είχαν φτιάξει οι κοινότητες ή ακόμη και οι ίδιες ομάδες με τη βοήθεια των κοινοτήτων και κάποια χρηματοδότηση και σιγά σιγά ήρθε ο συνθετικός Λεωτάπητας και άλλαξα μορφή. Να πάμε τώρα σε αυτά τα δύο τώρα, γιατί θα αναλύσουμε κάποτε όλα αυτά τα οποία... Όχι, το λέω γιατί ως Δήμος, γιατί υπάρχουν τρεις στην Κέρκυρα, δεν υπάρχουν αθλητικές υποδομές, κυρίως για τα υπόλοιπα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου. Γιατί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, είτε στο ένα χωριό είτε στο άλλο, υπάρχει. Για τα υπόλοιπα αθλήματα δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε. Εκτός από το τόλ το οποίο υπάρχει στο ΑΚ. Αυτό είναι το ΑΚ. Ναι, δεν το έχει ΑΚ, δεν έχουν δίνει. Είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ναι. Εκεί δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο Δήμος Κερκυραίων. Καμία. Είναι αλλού Παπαγγέλιο. Βέβαια το είχαμε διώξει εμείς, δεν το είχαμε πάρει σαν Δήμος τότε όλο το ΑΚ το οποίο προσφερόνταν τότε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για λόγους που θα τους αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωραία, πάμε στο ζητούμενο τώρα. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλα έργα. Ένα κλειστό προπονητήριο του Στίβου ιδιαίτερα, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλη ανάγκη, στο οικόπεδο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Να δούμε βέβαια αν ανήκει στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο ή ανήκει στο Δήμο. Να. Είναι κάτι που θα το διευκρινίσουμε λίγο αργότερα. Είναι το οικόπεδο που είναι στο εμπορικό κέντρο της Κέρκυρας. Στο εμπορικό κέντρο της Κέρκυρας. Σε ένα οικόπεδο, Γιώργο, που είχαν δοθεί 25 εκατομμύρια
χαλιαστήκαν 25 εκατομμύρια για να γίνει το γήπεδο του κρίκετ. Σε δραχμές αυτά. Σε δραχμές. Ναι. Μιλάμε για το 99-98, κάπου εκεί μιλάμε. Ναι, ναι. Έγινε το μπάζωμα, μπήκε το χόρτο, έγινε υπόγειο πότισμα για το χόρτο που θα έπεφτε. Μπήκε, έπεσε πάνω, όχι το χόρτο, το κατάλληλο χώμα έπεσε. Ναι, ναι, ναι. Και υπολοιπόνταν μόνο η σπορά του χόρτου και το έργο έμεινε, ήθελε κάπου 10 εκατομμύρια ακόμα τα οποία υπήρχαν, να γινόταν μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, να γινόταν ένας πυλώνας για την υδροδότηση κοντά στο γήπεδο. Ένας υποσταθμός. Ένας υποσταθμός. Ναι. Εκεί κόλλησε το θέμα. Δεν βρισκόταν, δεν ξέρω, δεν ερχόταν, αργούσαν στο δρόμο, τραβήχθηκε παραπέρα. Τα χρήματα αυτά τελικά θα δούμε και θα ρωτήσουμε γι' αυτό, πέσανε στο γυμναστήριο για να γίνουν τα κουλουάρα και τα λοιπά. Και να σε ρωτήσω κάτι. Και δηλαδή, το γήπεδο του κρίκετ χάθηκε. Να σε ρωτήσω, δηλαδή ναι. Ξόδεψαν 25 εκατομμύρια ευρώ, ναι. 25 εκατομμύρια δραχμές, με μπέρδεψες, ναι, 25 ναι. εκατομμύρια δραχμές, δραχμές και οι ακόμη 10 που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί δεν το έργο, τέλειωσε το χάθηκα και τα 25. Βεβαίως. Αφού δεν ολοκληρώθηκε και το γήπεδο, χάθηκα και αυτά. Καλαμιώνας έχει γίνει. Τον κουβά και αυτά. Ναι, καλαμιώνας έγινε. Ναι, ωραία. Καταλάβεις. Από τότε δηλαδή υπάρχει αυτό το ναι, πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το βλέπουμε και τώρα να συμβαίνει ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Πάμε να συζητήσουμε. Πάμε. Με ποιον θα με συζητήσουμε τώρα. Εγώ λέω να πάρουμε τον Νίκο το Μόσχο πρώτα για το κλειστό, γιατί αυτό ωραία, έχει... πριν πάμε σε όλο αυτό όμως, τον κύριο Νίκο Μόσχο, θα δούμε τη συνέντευξη τύπου. Ναι, βεβαίως. Σωστό. Για να δούμε τι ανακοινώθηκε, για να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε τι δήλωσε η Δήμαρχος της Κεντρικής Κέρκυρας, η Διαποντή Ιωνίσου. Συγκίνηση και ικανοποίηση για να ανακοινώσουμε τους συμπολίτες μας τη χρηματοδότηση δύο πολύ πολύ σημαντικών αθλητικών έργων για το νησί μας, για το Δήμο μας, για την Κέρκυρα. Πρόκειται για την θετική αξιολόγηση, την έγκριση δηλαδή, από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, τη διαχειριστική του Υπουργείου Εσωτερικών, της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στίβου στο οικόπεδο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου στις Αλικές, αλλά και την χρηματοδότηση για την ορίμανση των μελετών και εν συνεχεία για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι δύο έργα πνοής που θα ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας, των παιδιών, της αθλητιώσας νεολαίας, των προπονητών, των αθλητών μας. Θα ανεβάσουν το πολιτιστικό, το τουριστικό, το οικονομικό και το κοινωνικό επίπεδο όλων μας. Είναι έργα που τα περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Η αυτοδιοίκηση διαχρονικά, οι σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία και νομίζω ότι βλέπουμε να παίρνουν σάρκα και οστά μετά από μεθοδικές, επίμονες και επίπονες προσπάθειες του Δήμου μας, των τεχνικών υπηρεσιών μας, της ΔΕΠΑΝ που συνεργαζόμαστε για την κατάθεση της πρότασης αυτής, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οικονομικών, των συνεργατών μου και τις δικές μου προσωπικά σε πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να εγκριθούν και να εγκριθούν και σύντομα να αξιολογηθούν θετικά οι προτάσεις αυτές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των έργων αυτών. Ο προϋπολογισμός για τα έργα αυτά είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 5 εκατομμύρια το κάθε ένα από αυτά τα αθλητικά έργα υποδομής και ορίζοντας υλοποίησης είναι γύρω στα 2 χρόνια. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες και σε όλη τη γραφειοκρατική και διοικητική διαδικασία για τη δημοπράτησή τους, ώστε να μπορούμε να είμαστε στην ευτυχή θέση όλοι, να τα δούμε να υλοποιούνται, να είμαστε εκεί, να κάνουμε όλοι μαζί τα εγγένεια και να τα προσφέρουμε στην κοινωνία και στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, αλλά και τον κύριο Δημουλή, τον φίλο και συνεργάτη πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον επίτιμο πρόεδρο, τον Ολυμπιονίκη μας, για τη συνεργασία τους, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν εμένα προσωπικά και στο Δήμο, για τη στήριξή τους, διότι αθόρυβα, μεθοδικά και όπως έπρεπε, φτάσαμε σε αυτή την πρώτη νίκη, που θα είναι η αρχή μιας νέας αφετηρίας για τον αθλητισμό στην Κέρκυρα, για τις υποδομές μας
και η παρουσία του κυρίου Γιαννιώτη, που είναι άμεσος συνεργάτης πλέον του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, σηματοδοτεί ότι σε αυτό το ανοιχτό κολυμβητήριο θα φιλοξενηθούν εκδηλώσεις, πρωταθλήματα, οργανώσεις πολύ υψηλού επίπεδου που θα ξεπερνούν τα όρια της Κέρκυρας και τα όρια της χώρας μας. Νομίζω ότι το άξιζε η Κέρκυρα, το αξίζαμε όλοι μετά από 40 και πλέον χρόνια να έχουμε τις υποδομές στον αθλητικό τομέα που τα παιδιά μας και η νεολαία μας έχουν επιδείξει τόσες πολλές επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα και στον υγρό στίβο, που βλέπουμε να παίρνουν σάρκα και οστά και να οδηγούνται σε μια αναβάθμιση και σε μια διαφορετική προοπτική προς ωφέλεια όλων μας. Είπε η Δήμαρχος ότι είναι οικόπεδο του γυμναστικού. Θα το δω. Άρα για νίκη στο γυμναστικό. Έτσι. Έτσι είναι. Όχι, διευκρινίζεται και πρέπει να το διευκρινίσουμε και εμείς, έτσι. Ναι. Γι' αυτό ρώτησα εγώ, ναι. Κοίτα, είναι ένα πρόγραμμα αυτό το Αντώνης Τρίτσης που εξπρεσμένα έπρεπε να ολοκληρωθεί, γιατί τελειώνουν οι ημερομηνίες. Μέχρι τέλος της χρονιάς ήταν. Άρα έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος να παρουσιάσουμε κάτι για να πάρουμε το πρόγραμμα του Αντώνης Τρίτσης. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλα έργα. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι μελέτες. Είπε η Δήμαρχος ότι σε δύο χρόνια υπάρχει περίοδος υλοποίησης. Ναι, βέβαια στο οικόπεδο του γυμναστικού, κάτω εκεί, έχουν βγει σχετικές άδειες. Ναι. Από εποχή Νικήτα Καραλή. Ναι, μπράβο, από τότε, αλλά και τώρα τελευταία έχει βγει και. Ήμουν ανιός και γέρασα. Ναι, όχι, έχουν βγει κανονικά οι άδειες. Ναι, αλλά από τότε τα ακούω. Ναι, τώρα βέβαια θα υπάρξουν οι μελέτες που θα κατασκευαστεί το κλειστό. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκείνο το πάνω που είχε κρεμάσει ο Νίκος ο Μόσκος στο γυμναστήριο, το θυμάσαι. Ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι εκεί το πάνω αυτό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πληρωθεί μελέτες. Αλλά εμείς ακόμα κλειστό γυμναστήριο του Κεργυριακού στο Εμπορικό Κέντρο Εθνικής Αντιστάσεως δεν είναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Νίκο τον Μοσχό για τη χρονική διάρκεια αυτής της προσπάθειας του γυμναστικού για να κάνει ένα κλειστό προπονητήριο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Δημουλή, ο οποίος είπε η Δήμαρχος ότι συνεργάστηκε άψογα μαζί της για να έρθει εις πέρας αυτή η αποστολή. Και θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Κεργυριακού, τον κύριο Μάστορα, για το πώς κατάφεραν να εντάξουν και το κλειστό του Κερκυραϊκού σε αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Αντώνης Τρίτσης. Σήμερα, μετά από 42 χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά ένα όνειρο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, ένα όνειρο που πραγματοποιείται μετά από τις επίπονες και επίμονες και όχι μόνο προσπάθειες της Δημάρχου κυρίας Μερόπη Ιδρέου, η οποία από την πρώτη στιγμή, όταν ήρθαμε σε επαφή μαζί της, με ειλικρίνεια μας διαβεβαίωσε ότι το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση να ανακοινώσει αυτό το μεγάλο έργο που θα γίνει για το Κερκυραϊκό, αλλά και για το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο, τον ΝΑΟΚ, που είναι ένα αδελφό σωματείο, ένα σωματείο που μαζί με εμάς είναι από τα ιστορικότερα, αν όχι πιο παλιά, σωματεία της Ελλάδος. Οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της οικογένειας του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου, των γονέων, των αθλητών, των προπονητών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρία Δήμαρχε. Συγγνώμη. Είναι μεγάλη η συγκίνησή μας. Γιατί αυτό το πράγμα το παλεύουμε 42 χρόνια. Πολλές φορές γύριζα στον δρόμο και μου λέγανε φίλοι και γνωστοί, μα δεν βαρεθήκατε επιτέλους με αυτό το κλειστό γυμναστήριο, δεν απελπιστήκατε? Όχι. Βρέθηκε λοιπόν ο κατάλληλος άνθρωπος. Μια ιστορική μέρα, μια ξεχωριστή μέρα, μια ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα η χαρά είναι ανίποτη, δεν περιγράφεται και είναι πολύ δύσκολη η στιγμή αυτή τη στιγμή να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Όχι σαν πρόεδρος μόνο του Ναυτικού Ομίλου, έχοντας την τιμή να ηγούμε και να εκφράζω αυτή τη στιγμή το Διοικητικό μου Συμβούλιο και όλη την οικογένεια του ΝΑΟΚ, αλλά και σαν παλιός αθλητής του Κερκυραϊκού, που επί χρόνια τίμησα τη φανέλα και ίδρωσα τη φανέλα του Κερκυραϊκού. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την αγαπημένη μου φίλη, την κυρία Δήμαρχο, η οποία με πολύ κόπο, με πολύ οργανωμένη δουλειά, έφερε το σημερινό, τη σημερινή χαρμόσυνη είδηση. Αυτή η εξαγγελία λοιπόν είναι η νέα αφετηρία της νέας αθλητικής Κέρκυρας.
σίγουρα οι προοπτικές θα είναι βίωνες για τα παιδιά μας, για τους αθλητές μας, για τις αθλητριές μας, για τα παιδιά να μπορούν να ονειρευτούν και να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως ονειρεύτηκε ο Σπύρος και έφτασε εκεί που έφτασε. Είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη μέρα. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, γιατί πραγματικά αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής και για τα δύο μεγάλα αυτά έργα, και για το έργο της κατασκευής του κολυμπητηρίου και για το έργο του προπονητηρίου, του πολλαπλού προπονητηρίου στο χώρο του οικοπαίδου που ο Κερκυραϊκός έχει χρόνια κάτω στο εμπορικό. Είναι λοιπόν μια ευχαριστή στιγμή. Κυρία Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε σύντομα να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με το παραλιακό μέτωπο, έτσι ώστε ο ΝΑΟΚ να μπορεί να συνεχίζει να προσφέρει αυτό που προσφέρει στην κοινωνία της Κέρκυρας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη Δήμαρχό μας, την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πόσο αγαπάει το ναυτικό μας όμιλο, για τις προσπάθειες και τις ενέργειες που έκαμε ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί ένα παλαιό όνειρο. Θέλω επίσης να της πω ότι από πολλά χρόνια ονειρευόμαστε ότι κάποτε πρέπει ο ναυτικός όμιλος να γίνει ένα ναυταθλητικό κέντρο στο κέντρο της πόλεως. Αυτό, όπως βλέπετε, αρχίζει να πραγματοποιείται. Αυτό θα δώσει μεγάλη όθηση στον αθλητισμό μας και θέλω να γνωρίζει η Δήμαρχός μας ότι θα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στην καλή πρόοδο των παιδιών μας. Επίσης, θα ήθελα να την παρακαλέσω να μας βοηθήσει για τη συνέχεια να παραχωρηθεί ο χώρος στον ναυτικό όμιλο, όπως πάντα ήταν. Και άλλη μια φορά την ευχαριστώ και εύχομαι σε 2 χρόνια που, όπως ακούω, θα γίνει, να είμαι και εγώ παρόν να γιορτάσω τα εγγένεια του κολυμπητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου. Και πάλι, κυρία Δήμαρχο, ευχαριστώ. Να συγχαρώ και εγώ την κυρία Δήμαρχο για τα όμορφα νέα, πολύ σημαντικά νέα για τον αθλητισμό, προπονητήριο για τον Στίβο και κολυμπητήριο, σύγχρονο κολυμπητήριο πλέον που το χρειάζεται η Κέρκυρα, για τα παιδιά, για τους αθλητές, για όλους μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω ξαναπεί και το συζητάμε με πολύ κόσμο, Κερκυραίους. Το έχει ανάγκη η πόλη μας, ένα κολυμπητήριο, ένα σύγχρονο κολυμπητήριο, να πηγαίνουμε τα παιδιά μας να κολυμπάνε, να μάθουν κολύμπι. Πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια, ιδίως σε ένα νησί όπως την Κέρκυρα, που όλοι κολυμπάμε τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και πόσο σημαντικό παράλληλα είναι και ο αθλητισμός. Σε αυτό το επίπεδο θα βοηθήσω και εγώ με τις γνώσεις μου μέσα από το χώρο της κολύμβησης. Θα βοηθήσω όσο μπορώ και σε επίπεδο σαν ένα παιδιά να βοηθήσουμε να ανέβει το επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο που μπορεί να κάνουμε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό η Κέρκυρα να έχει μεγάλες διοργανώσεις και σε αυτό πιστεύω ότι θα είναι πόλος έλξης στο κολυμπητήριο να μαζί με την κολυμπητική ομοσπονδία, εννοείται, να μπορέσει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να κάνουμε είτε πανευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο, που πραγματικά θα δώσει τεράστια όθηση στο νησί. Αυτά, Γιώργο. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι από ό,τι κατάλαβα, ότι ονομαστικά γίνονται στα 2 σωματεία, στο ΝΑΟΚ και στο Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο. Ναι, γιατί τι ήταν, αφού είναι ξεκάθαρο. Ναι. Είπε σε Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω και εγώ ακριβώς. Εκείνο που θέλω όμως να πω είναι το άλλο, Γιώργο. Ότι θα πρέπει κάποτε και ήθελα να υποθεί σε αυτή τη συνάντηση ότι αυτά τα έργα είναι έργα για τα παιδιά της Κέρκυρας όλων των σωματείων. Για τα παιδιά της Κέρκυρας γενικά. Ναι. Ναι. Όλων των σωματείων. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλα τα σωματεία. Και γιατί το λέω, γιατί δεν έχουμε συνεργασία εδώ στην Κέρκυρα μεταξύ των συλλόγων, μεταξύ των σωματείων. Το πληρώσαμε. Δεν βλέπω, το έχουμε πληρώσει, γι' αυτό το λέω. Εδώ χάθηκε απέναντι ολόκληρο κλειστό. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, Γιώργο. Έτσι, γιατί πρέπει επιτέλους κάπου να υπάρξει μια συνεργασία. Δεν λέω ότι πρέπει, αν λέω ένα παράδειγμα, ο Κερκυριακός Γυμναστικός Σύλλογος είναι 20ός στην Ελλάδα
να έχει τις ίδιες ώρες προπόνησης, μεταχείρισης με ένα σωματείο άλλο κερκυραϊκό που είναι 80 στη βαθμολογία κτλ. Αυτά γίνονται βέβαια κατά σειρά και κατά... και μπορούν να υπάρξει ένας προγραμματισμός όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει, πιστεύω, να υποθεί και αυτό. Γιατί ακούγονται πολλά, Γιώργο, εγώ έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ειδικά σήμερα είχα πάρα πολλά μηνύματα, Γιώργο. Έτσι. Και βέβαια καταλαβαίνω και τα άλλα σωματεία, καταλαβαίνω και την πίκρα τους. Όμως τα δύο αυτά σωματεία που πήρανε, αυτά τα έργα είναι ιστορικά σωματεία. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Κερκυραϊκός δεν είναι ιστορία του Στίβου στην Κέρκυρα. Γενικά του αθλητισμού στην Κέρκυρα, το ίδιο και για τον Άκου στην Κολύβηση, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να μην το αποδεχθεί κανένας. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Τρέχεις πολύ όμως. Ναι. Περίμενε, μην βιάζεις. Ναι. Κάτσε, έχουμε 6 μήνες, είναι η διάρκεια υλοποίηση των μελετών. Ναι. 6 μήνες. Ναι. Από σήμερα, από χτες που ανακοινώθηκε, ναι, σε υπόλοιπες 6 μήνες. Για το κλειστό είναι πιο γρήγορη διαδικασία. Λέξε, έτσι λέει εδώ. Ναι, λοιπόν, σου λέω ότι για το κλειστό είναι πιο γρήγορη διαδικασία. 6 μήνες να γίνουν μελέτες. Πρέπει να γίνουν πρώτα οι μελέτες και μετά, λέει, σε διάστημα 18 μηνών να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Σε δύσκολους καιρούς οικονομικά, πάρα πολύ, δεν έγιναν τα έργα όταν υπήρχε πολύ χρήμα. Υπάρχει αυτό το χρήμα, ναι, όμως είναι από πρόγραμμα που υπάρχει. Πριν είπες ότι υπήρχαν 25 εκατομμύρια δραχμές. Αναστοδοθήκανε. Και λείπαν από άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για το 99 τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, που ήταν παχές για γελιάδες. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών συν τις 6 μήνες που είναι η μελέτη, η υλοποίηση των μελετών, περίμενε να δούμε πώς θα γίνει. Εδώ υπάρχει και μια είδηση από ό,τι κατάλαβα και αφορά τον ΝΑΟΚ, ότι το παραλιακό μέτωπο πήγε στο Δήμο τελικά. Ναι. Ναι. Οι δικές μου πληροφορίες. Γιατί αυτό, ναι, ήταν με ερωτηματικό, ναι, αλλά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή το καφέ γυαλί μέχρι κάτω, έχει πάει στο Δήμο. Θα πάει. Είναι σε καλό δρόμο, εντάξει, ακόμα δεν έχει πάει. Ναι. Αλλά οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτό είναι θετικό, ναι, πολύ. Λοιπόν, τώρα, ο Σπύρος Ιαννιώτης, Ολυμπιονίκης μας, πραγματικά είναι κόσμημα για το νησί που διάλεξε, επέλεξε με την οικογένειά του να μείνει εδώ για να μεγαλώσει το παιδί του και την οικογένειά του γενικά. Και πραγματικά πρέπει να είναι ο οδηγός μας αυτό το παιδί στον αθλητισμό του τόπου. Να τον ακούμε με πολύ σεβασμό για όλα αυτά που έχει να πει. Εγώ τον χαίρομαι, εγώ τον καμαρώνω, εγώ πραγματικά έχω κλάψει για τον Σπύρο Γιαννιώτη. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο, εμείς οι Κερκυραίοι, να τον αξιοποιήσουμε. Δώσαμε το όνομά του στο κλειστό, κολυμπητήριο της Κέρκυρας. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Ναι, περίμενε, δώσαμε να το όνομά ένα όνομα. Αλλιώς πρέπει εκεί να τον... θέλω, ναι, να, ναι, καταλήξω. Ναι. Δεν φτάνει αυτό. Έτσι, ωραία, όχι, okay, έγινε αυτό. Μεγάλη τιμή κτλ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που επέλεξε να μείνει στην Κέρκυρα, είναι μόνιμος κάτοικος πλέον στην Κέρκυρα, πρέπει ο αθλητισμός της Κέρκυρας να τον αξιοποιήσει. Δηλαδή, μόνο και μόνο που να πηγαίνει στα σχολεία και να μιλάει στα παιδιά για το από πού ξεκίνησε, πώς κατάφερε βήμα-βήμα να φτάσει εκεί που έφτασε και να χρηστεί ο Ολυμπιονίκης, που είναι η μεγαλύτερη διάκριση για έναν αθλητή, νομίζω αυτό από μόνο του θα δώσει άλλη οντότητα στον αθλητισμό της Κέρκυρας. Πρέπει αυτό που λες, Γιώργο, να γίνει, γιατί δεν θα ξεχάσω τη Μαρία τη Γιωργάτου. Mm. Βάλαμε μια πλάκα στο κλειστό των γυμναστηρίων και τίποτα άλλο και δεν αξιοποιήσαμε μια τεράστια αθλήτρια, αλλά και ένα χαρακτήρα τεράστιο, έτσι. Καταπληκτικό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα τώρα για το περιβόητο κλειστό γυμναστήριο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου από έναν άνθρωπο που έχει δώσει και τη ζωή του. Ώρες ατελείωτες χτύπαγε πόρτες δεξιά και αριστερά. Ώρες ατελείωτες κυκλοφορούσε με ένα χαρτοφύλακα στο χέρι. Με χίλια δύο πράγματα. Το του πάει σχολείο, πήγαινε στην ομαρχία για να δει, ναι, τι γίνεται. Λοιπόν, για να μπορέσει κάποια στιγμή να το δει, να το καμαρώσει και να δει τα παιδιά της Κέρκυρας να περνούν την είσοδο αυτού του περιβόητου κλειστού γυμναστηρίου. Το πανό το έβαλε ο ίδιος, εκεί ήταν πολλά χρόνια και το κοιτάζαμε. Δεν είναι άλλος από τη μεγάλη μορφή του Στίβου της Κέρκυρας, είναι ο κύριος Νίκος Μόσχος, ο οποίος στην άλλη τηλεφωνική γραμμή θα είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Όμως είπατε πολλά για μένα, αλλά πάνω περισσότερα από μένα έχουν κάνει άλλοι, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είναι σίγουρο. Πότε ξεκινήσαμε, Νίκο? Αυτή την υλοποίηση, αυτή που προέβη τώρα με πρωτοβουλία και της κυρίας Δημάρχου και της διοίκησης του Κερκυραϊκού, ξεκίνησε
την περίοδο που ήταν νομάρχης ο κύριος Μαχημάρης. Είχαμε πάρει το χώρο από το, με τη βοήθεια του αείμνησου του Γιώργου Τουράλη για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων εντός δύο ετών, αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο ο σύλλογος να κάνει. Κύριε Νίκο, για να πάμε τα πράγματα σειρά, ο χώρος ανήκει στον Κερκυραϊκό. Ο χώρος έχει παραχωρηθεί από τη πρώην χρηματική εταιρεία του Δημοσίου στον Κερκυραϊκό έναντι συμβολικού τιμήματος. Μάλιστα. Και ο οποίος έχει παραχωρηθεί όμως για αποκλειστικά αθλητική χρήση. Μάλιστα. Με το που πήραμε το ΦΕΚ το 2012, μετά από μια διαδικασία 5 ετών υπό την νομαρχία του κυρίου Στέφανου του Πουλημένου, του αντινομάρχη του κυρίου Λέση, αλλά του τι να σας πω, πώς να το χαρακτηρίσω, του Νικήτα του Καραλή, διότι αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είπατε πολλά για μας, για μένα, αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα απολύτως. Διότι η διαδικασία μετά το ναυάγιο της εξαγγελίας πρώτον του κυρίου Ορφανού που είχε δηλώσει ότι θα γίνει το έργο μέσος ΔΙΤ. Ναι. Και το οποίο ναυάγησε διότι άλλαξε ο κύριος Καραμαλής τον υφυπουργό αθλητισμού και έβαλε τον κύριο Ιαννίδη, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα. Προηγούμενα βέβαια ήταν στα σχέδια να γίνει υπό τον κύριο Μαχημάρη. Τέλος πάντων για διαφόρους λόγους δεν έγινε, δεν είχε αδειοδότηση, τα χρήματα υπήρχαν βέβαια τότε και ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια από την νομαρχία του κυρίου Πουλημένου με τον αντινομάρχη όπως είπαμε τον κύριο κύριο Λέση. Ναι. Και κυρίως με την τεχνική επίβλεψη του κυρίου Νικήτα Καραλή, διότι όταν ήρθε ο υπεύθυνος του πριν υπεχοδέ, πρώην υπεχοδέ, νυν υπεκά και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μας έβαλε, και αυτό θα το έχω και το έχω κρατήσει για να ξέρουν οι άλλοι, και φοβάμαι ότι στην ίδια διαδικασία θα μπει και ο ΝΑΟΚ τώρα για να ενημερώνουμε και τον κόσμο για να γίνει το έργο, γιατί το έργο του Κερκυραϊκού, αυτό το κλειστό γυμναστήριο, είναι πλήρες αδειοδοτημένο. Να. Για να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν, ενώ εμείς περιμέναμε ότι σε 1,5 χρόνο μετά τις εξαγγελίες τις προηγούμενες θα είχαμε το κλειστό, μπήκαμε σε μια διαδικασία που μας είπαν ότι μπορεί να γίνει εάν υπάρχει τεχνική επίβλεψη και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πολιτική στήριξη περίπου σε 4 με 5 χρόνια για να πάρουμε ΦΕΚ. Έπρεπε να περάσει από 9 επιτροπές. 9 επιτροπές για να γίνει αυτό το έργο. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου του 2012 πήραμε το ΦΕΚ. Όμως, το να πάρει το ΦΕΚ κατοχυρώθηκε ο χώρος για αθλητική χρήση, αλλά δεν λέει τίποτε παραπάνω. Θα έπρεπε να γίνει και η πολεοδομική μελέτη 4.000. Συγγνώμη, η πολεοδομική άδεια, όχι η μελέτη, είχε γίνει η πολεοδομική άδεια, και την οποία αυτοί διεκπαιρέωσαν πάλι υπό την επίβλεψη του κυρίου Νικήτα Καραλή με πρωτοβουλίες, για να είμαστε ειλικρινείς, και του πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου του Χρήστου του Μωραΐτη και του πρώην Περιφερειάρχη του κυρίου Γαλιατσάτου. Να. Και απέμενε η χρηματοδότηση. Όμως, σε επανειλημμένες προσπάθειες που γίνανε, δεν μπορούσε η πολιτεία να χρηματοδοτήσει ένα σύλλογο για να γίνει αθλητικό έργο. Γιατί είχε κάνει προσπάθειες, για να σας ενημερώσω, πριν και ο κύριος Νικολούζος, ναι, ο πρώην δήμαρχος. Έπρεπε πρώτα να παραχωρηθεί ο χώρος σε ένα δημόσιο φορέα, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε. Οι άνθρωποι του Κερκυραϊκού δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία με κάποια δίκαια που είχαν, ας πούμε, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Χαίρομαι τώρα ιδιαίτερα, γιατί πιστεύω ότι κατάλαβαν ότι με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται παλαιότερα το πώς θα γίνει αυτό το έργο, δεν υπήρχε προοπτική. Τι εννοείτε, δεν ξέρω τις διαδικασίες. Τι εννοείτε, κύριε Μόσχο, με αυτό που είπατε, έχουν καταλάβει τι? Η διοίκηση του Κερκυραϊκού δεν ήθελε να παραχωρήσει το χώρο σε ένα δημόσιο φορέα για να λειτουργήσει για να παραγωγηθεί το γυμναστήριο. Για να χρηματοδοτηθεί. Ναι. Τώρα το έχει παραχωρήσει δηλαδή. Διότι σου λέει το κράτος, Βίκη μου, ότι εμείς δεν χρηματοδοτούμε. Τώρα το έχει παραχωρήσει. Συγγνώμη. Το έχει παραχωρήσει τώρα. Δεν ξέρω τις διαδικασίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, αν δεν γίνει προγραμματική σύμβαση παραχώρηση του χώρου, δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Έτσι πιστεύω με βάση αυτά που ξέρω εγώ. Τώρα, αν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να χρηματοδοτήσει η πολιτεία, αν δεν γίνει προγραμματική σύμβαση παραχώρηση του χώρου για δημόσια χρήση. Ναι, ναι.
Ωραία, και αυτά γνωρίζω και γνώριζα μέχρι προτείνως. Και από ό,τι μίλησα και με τον κύριο Πουλημένο, πιστεύω ότι το Στέφανο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα δραματιζόμενα, τα αυτά που έχουν σχέση. Τη διαδικασία, ναι. Τη διαδικασία. Είναι πάντως μια πολύ θετική εξέλιξη. Βέβαια. Πολύ θετική, θετικότατη, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Πρώτα, και να σας πω και κάτι άλλο. Βλέπετε ότι όλοι βρίσκουν ανάπλαση περιοχής, διάφορα τρυπάκια, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν να πετύχουν κάτι. Δηλαδή, αυτό που διάβασα στην εξαγγελία, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έχει εξαγγείλει ο Δήμος, είναι ένας σημαντικός τίτλος για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το έργο. Να. Και το ίδιο θα πρέπει να γίνει, πιστεύω, και με το ΝΑΟΚ. Διότι είναι και εκεί κρίμα, βέβαια, αν περάσει από όλες αυτές τις επιτροπές που πέρασε του Κυριακού Γυμναστικού Συλλόγου, φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα εκεί πέρα. Φαίνεται ότι το κλειστό του Κυριακού είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το ανοιχτό κολυμπητήριο. Πιστεύω, Γιώργο, ότι όχι μόνο είναι σε καλύτερη μοίρα, ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εξήγηλε η κυρία Δήμαρχος. Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό θα γίνει και γρηγορότερα, πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διαδικασία για να προχωρήσει το έργο του ΝΑΟΚ, Γιώργο μου και Βίκη. Ωραία. Υπάρχει μεγάλη διαδικασία και εύχομαι, εγώ αυτό την έχω κρατήσει την κατάσταση και τη δείχνω σε όλα τα θεσμικά όργανα, διότι θα πρέπει να περάσει από πάρα πολλές επιτροπές. Το θετικό για μας τότε ήταν ότι, γι' αυτό λέω για τον κύριο Καραλή, ο οποίος είναι μεγάλη απώλεια, πιστεύω, για τη λειτουργία της Κέρκυρας, σε θεσμική θέση, και πρέπει όλοι οι δημόσιοι φορείς να τον αξιοποιήσουν αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι τεράστιος. Τι έλεγε λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εμείς πολλές φορές συγκρουστήκαμε με υπαλλήλους, γιατί τους ζαλίζαμε στην κυριολεξία, και εγώ και η διοίκηση, βέβαια, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι. Τι έλεγε ο κύριος Καραλής, ότι δεν χρειάζεται να λειτουργεί μια επιτροπή, να περιμένουμε να τελειώσει μια επιτροπή για να πάει στην επόμενη. Θα μπορούσαν η περιβαλλοντολογική μελέτη, δηλαδή η στατική μελέτη, οι διάφορες μελέτες, δεν τις έχω προχειρές μπροστά μου τώρα, τις έχω καταγεγραμμένες, να λειτουργούν ταυτόχρονα. Μάλιστα. Ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μικρότερο. Και σας είπα, μας είχε πει τότε αυτή η κυρία Βαλαδάκη που είχε έρθει από το ΠΕΧΟΔΕ, ότι μπορεί να λειτουργήσει σε 4 έως 5 χρόνια, μπορεί σε 14 έως 15 και μπορεί και να μείνει και στο αρχείο. Και δόξα τω Θεώ, στα 5 χρόνια είχαμε πάρει ΦΕΚ. Και μετά ακολούθησε η πολεοδομική άδεια υπό την Περιφερειάρχη, τον κύριο Γκαλιατσάδο. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ευχαριστούμε, Νίκο μου. Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Επίσης. Άραγε, στον χώρο του γυμναστικού υπάρχει και το ΦΕΚ. Ναι. Άρα τα πράγματα είναι πολύ έχουν απλουστεύσει πολύ περισσότερο από ότι. Άρα όλα δείχνουν, ναι, ότι αυτό το κλειστό γυμναστήριο στο χώρο του Κυρκυραϊκού δεν έχει καμία, μα καμία δικαιολογία να μην ολοκληρωθεί. Καλά, φυσικά. Είναι όλα έτοιμα. Μόνο να γίνει μια. Δεν χρειάζεται καν μελέτη, γιατί εδώ πέρα πρέπει να γίνει και μελέτη. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται καν μελέτη, υπάρχουν όλα. Τα πάντα. Μπορεί να κάνει μια καινούργια μελέτη, τέλος πάντων. Θα κάνει μελέτη τη κατασκευή, δεν είναι. Βέβαια. Μα τα είναι όλα έτοιμα. Ναι. Λοιπόν, παίρνει τη μελέτη, 6 μήνες λέει έχει διάρκεια η μελέτη, και το κάνει. Σιγά, δηλαδή τον ουρανοξύστη που θα φτιάξουν. Λοιπόν. Είναι δηλαδή τόσο απλό που περισσεύει και το χρονικό περιθώριο που έχουν δώσει. Μακάρι, Γιώργο, εσύ, Γιώργο μου, να ευχηθώ. Να έχουμε και άλλα τέτοια έργα, ναι, έτσι, και να τις συζητάμε. Γιατί είναι ευχάριστο να συζητάμε για τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες θετικές ενέργειες. Ωραία, θα δούμε και το κολυμπητήριο πώς θα πάει. Θα είναι πολύ μεγάλη πνοή για το υγρό στοιχείο της Κέρκυρας, που ταλαιπωρείται τα τελευταία 5 χρόνια, λέω εγώ. Ποιο κολυμπητήριο λες τώρα? Όταν θα γίνει. Α, ΝΑΟΚ, του ΝΑΟΚ, έτσι, ναι. Για το άλλο κολυμπητήριο θα μιλήσουμε δεύτερο μέρος, γιατί, ναι, έχουμε πίεση χρόνου. Ναι. Γιατί πραγματικά η Κέρκυρα όλα αυτά τα χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στον αυταθλητισμό και στο υγρό στοιχείο που είναι η κολύμβηση και το water polo. Και πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια, 6, θα πω και περισσότερα, έχουν χαθεί γενιές και γενιές αθλητών, γιατί δεν είχαν τι, δάσκαλε. Ένα κολυμπητήριο να προπονηθούν. Λοιπόν, το ζούμε και τώρα. Και το ζούμε, ναι. Και θα το ζούμε και τώρα αυτό, ναι, το πράγμα. Και ελπίζουμε
να μην το ζήσουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα ασχοληθούμε με το κολυμπητήριο στην αρχή του δεύτερου μέρους. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή.